Ακούτε τη σειρά podcast του Ιπτολεμαίος.gr. Η σειρά αυτή είναι μια ευγενική χορηγία της Watcrop, εταιρείας του Macquarie Green Investment Group. Η Watcrop, προσιλωμένη στις αρχές της αειφορίας, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους και επενδύει σε έργα πράσινης ενέργειας. Χαίρετε! Είναι το 19ο επεισόδιο της σειράς podcast του Ιπτολεμαίος.gr. Μια σειρά που φιλοδοξεί να αναδεικνύει ιστορίες που εμπνέουν, ιστορίες που αξίζει να ακούσεις. Σήμερα μιλάμε με τον προγνώστη καιρού, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, πολύ γνωστό στην περιοχή και όχι μόνο, αλλά και από την επαγγελματική του δραστηριότητα πανελλαδικά. Μια επαγγελματική δραστηριότητα η οποία δεν είναι και η πιο συνήθης. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Αντώνη. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ, γιατί σήμερα θα μας διηγηθείς πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ένα τόσο έτσι, εξειδικευμένο αντικείμενο. Φυσικά δεν είναι εύκολο κάποιος να το ξεκινήσει σήμερα, αλλά το πώς σου ήρθε κάποια στιγμή μέσα, φαντάζομαι, από τα βιώματά σου, τις συνήθειές σου ως νέο άνθρωπο, να ξεκινήσεις κάτι τόσο και σημαντικό, γιατί έχει και πολύ μεγάλο όφελος η πρόγνωση, ας πούμε, για επαγγελματικές ομάδες όπως οι αγρότες, αλλά και από μόνη της η μελέτη ενός φυσικού φαινομένου με τις βροχές, με τα χιόνια, με όλα αυτά, τα οποία σε εμάς φαίνονται άγνωστα, γιατί δεν μπορούμε να... στον κοινό άνθρωπο δεν μπορεί να είναι... να υπάρχει γνώση γύρω από αυτό. Έχει μια στατοκαιμία, ας πούμε, μαγεία. Εσύ, όντας σε μικρή ηλικία, ξύπνησες μια μέρα και λες ότι θα προσπαθώ να κάνω πρόγνωση του καιρού όταν μεγαλώσω. Αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου και θέλω και να πάω και να το λέω στην τηλεόραση. Καταρχάς, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να συμμετέχω και εγώ σε αυτή την πολύ όμορφη σειρά προσωπικών συνεντεύξεων και απόψεων την οποία δρομολογεί το Ιπτολεμαίος. Και θα μπορούσα να πω ότι σε ό,τι αφορά το ερώτημά σου, ότι η τάση μου από μικρός να ασχολούμαι με τα φυσικά φαινόμενα προέκυψε μέσα από μια φυσική ροπή που είχα και αγάπη για το αντικείμενο της γεωγραφίας, το οποίο μετουσιώθηκε, εξελίχθηκε σε ένα βαθύ ενδιαφέρον για τα φυσικά φαινόμενα και για τη φύση γενικότερα, μέσα από την επαφή μου με τα φυσικά φαινόμενα σε καθημερινή βάση, όπως όλοι οι άνθρωποι. Σε ηλικία? Ήμουνα πολύ μικρός όταν ξεκίνησα να έχω απορίες για τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή, από πολύ μικρός με ενδιέφεραν οι ορεινοί όγκοι, με ενδιέφεραν η μορφολογία του εδάφους, οι πόλεις, τα δημιουργήματα του ανθρώπου. Μαθητής? Μπορώ να πω και πριν από μαθητής, δηλαδή ίσως και από νήπιο. Δηλαδή μπορεί να ήμουν 6 χρονών, 5 χρονών όταν άρχισα να έχω ανησυχίες από την άποψη του ότι δεν έμενα στο απλά βλέπω ένα βουνό, αλλά με ενδιέφερε να μάθω ποιο βουνό είναι, και όταν φυσικά είχα το υπόβαθρο το μαθηματικό υπόβαθρο αργότερα, ταξινομούσα τα βουνά, έψαχνα σε χάρτες ποιο βουνό είναι αυτό το οποίο φαίνεται από μια συγκεκριμένη περιοχή, ποια είναι η διαφορετική του όψη από μια άλλη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από όλα αυτά, κάποια στιγμή στο μέλλον, μου γεννήθηκε το ενδιαφέρον του καιρού. Μέσα από τα φυσικά φαινόμενα, τα μετεωρολογικά φαινόμενα, για πολλά χρόνια μπορώ να πω ότι νιώθω ότι είμαι μόνος. Δηλαδή, νομίζω ότι μόνο εγώ μπορεί να ασχολούμαι με κάτι τέτοιο. Για να βοηθήσω τη συζήτηση, και εκεί θα καταλήξω. Εμείς θυμόμαστε από τα σχολικά μας χρόνια ότι η γεωγραφία για τον μέσο μαθητή εξαντλούνταν στο ποια είναι η πρωτεύουσα του τάδε κράτους. Δηλαδή, έμενε σε πολύ ρηχά επίπεδα. Οπότε, πώς ένας μαθητής ξεχωρίζει και αρχίζει και μελετάει και παρατηρεί πράγματα, το ερέθισμα. Καταλαβαίνεις πόσο παράξενο είναι σε όσους δεν το έχουν κάνει, έτσι?
Εγώ αυτό που θυμάμαι ήταν η απογοήτευσή μου κάθε χρόνο όταν στην επόμενη τάξη του Δημοτικού διαπίστωνα ότι δεν θα έχω ούτε φέτος γεωγραφία. Γιατί η γεωγραφία σαν μάθημα, αν δεν κάνω λάθος, την είχαμε στην 5η και στην 6η Δημοτικού. Νωρίτερα είχαμε την μελέτη, η οποία ήταν ένα μάθημα το οποίο είχε γενικά για τη φύση, δεν εστιαζόταν στη γεωγραφία. Οπότε θυμάμαι 3η, 4η Δημοτικού, δηλαδή που έχω καλές αναμνήσεις, θυμάμαι την απογοήτευσή μου κάθε Σεπτέμβριο που διαπίστωνα όταν μας δίνανε τα βιβλία ότι δεν υπάρχει βιβλίο γεωγραφίας. Η γεωγραφία για μένα ήταν πλέον, δηλαδή γύρω στα 10, ήταν ένα αντικείμενο το οποίο με έκφραζε πλήρως. Δηλαδή είχε τόσο μεγάλη πηγή πληροφορίας, είχε τόσα μεγάλα κομμάτια γνώσης να μου παρέχει και να μου λύσει απορίες ή να μου δημιουργήσει νέα παιδεία γνώσεων, που η λέξη ενδιαφέρον ενδεχομένως να μην αρκεί για να εκφράσει. Ναι, ίσως το πάθος είναι μια έννοια ικανή να προσδώσει αυτό το οποίο ένιωθα και συνεχίζω να νιώθω για την γεωγραφία και γενικά για επιστήμες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη φύση και τον άνθρωπο ταυτόχρονα. Γιατί η γεωγραφία είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος και μεγαλώνοντας και φτάνοντας στο πανεπιστήμιο κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο ενδεχομένως είχα εγώ στο μυαλό μου μικρός, αλλά έχει και πολύ περισσότερα. Και μέσα από όλους αυτούς τους κλάδους, μια κατεύθυνση που θα μπορούσε κανείς να διακρίνει είναι αυτή η οποία σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον και τις δυνάμεις τις οποίες αναπτύσσονται μέσα στην ατμόσφαιρα. Και εκεί ουσιαστικά ήταν ο κλάδος της μετεωρολογίας. Γύρω σου, σε έβλεπα να, ξέρω εγώ, να μετράς βουνά, να καταγράφεις λίμνες, να, όλα αυτά. Τι σου λέγανε? Εντάξει, πάντα υπήρχε η δόση του πειράγματος, πάντα υπήρχε ίσως και μια δόση ειρωνίας μέσα σε όλο αυτό ή υπήρχε ένας ανταγωνισμός με τα παιδιά στο σχολείο ή ένα πείραγμα ότι μήπως τα ξέρεις και καλύτερα από το δάσκαλο. Γενικά υπήρχε κόσμος ο οποίος το εκτιμούσε όλο αυτό. Υπήρχε και κόσμος ο οποίος... Υπήρχε. Ναι, υπήρχε κόσμος ο οποίος το εκτιμούσε. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι πάντα με παίρνανε τηλέφωνο, ίσως και στο σπίτι όταν ήμουν μικρός και με λέγανε «Ρε Γιώργο, είδαμε αυτό. Είναι εκείνο. Υποψιαζόμαστε σωστά». Υπήρχε αυτό το πράγμα. Το πράγμα, πράγματι δηλαδή. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι μεγάλωσα σε μια εποχή που η πληροφορία δεν ήταν άμεση όπως είναι σήμερα. Δηλαδή, δεν έχεις μια απορία, ανοίγεις το κινητό σου και παίρνεις την απάντηση. Θα φέρω ένα παράδειγμα, κάτι το οποίο με ταλαιπώρησε εμένα επί σειρά ετών και ήταν η απουσία στους χάρτες, τους σχολικούς ή και στους μεγάλους χάρτες τους επιτύχιους, τους γεωφυσικούς, η απουσία του βουνού, του μεγάλου βουνού της περιοχής μας, του Σινιάτσικου. Σε κανένα χάρτη δεν υπήρχε το βουνό Σινιάτσικος. Εγώ με καταγωγή από την Άρδασα, όπου η Άρδασα είναι ακριβώς στους πρόποδες, κάτω από την κορυφή, ρωτούσα τους θείους μου στο χωριό, ποιο είναι αυτό το βουνό. Όλοι μου λέγανε ότι είναι ο Σινιάτσικος. Ναι, αλλά αφού είναι τόσο ψηλό βουνό, γιατί δεν υπάρχει στους χάρτες. Σε ορισμένους μόνο χάρτες, του ονομαζόταν το βουνό ως Άσκιο. Αλλά κανένα στην τοπική κοινωνία της Πτολεμαϊδας και των γύρω χωριών, τη δεκαετία του 90, δεν ήξερε αυτό το βουνό ως Άσκιο. Όλοι γνωρίζαν το όνομα το παλιό του βουνού από τους κατοίκους της περιοχής, από τους παππούδες, τη σλάβικη ρίζα της ονομασίας, ως Σινιάτσικο. Όταν διασταύρωσα από μόνος μου ότι τελικά δεν μπορεί να είναι κανένα άλλο παρά μόνο αυτό το Άσκιο, από μόνος μου κατέληξα, χωρίς τη βοήθεια κανενός δασκάλου, ο οποίος κανείς δεν ήξερε, ότι αυτό το βουνό στους χάρτες ονομάζεται Άσκιο. Οπότε αντίστοιχες περιπτώσεις, απορίες οι οποίες ήταν αδύνατο να λυθούν από απουσία πληροφοριών, κατέληξα να παίρνω απόφαση μόνος μου ότι τελικά είναι αυτή η απάντηση μέσα από μελέτη ουσιαστικά. Μάλιστα. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό αυτό και έτσι εξηγήθηκε και το όνομα, γιατί δεν το βλέπουμε και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, όταν γίνεσαι έφηβος αρχίζεις να παρατηρείς τα καιρικά φαινόμενα, το είπες και πριν. Δηλαδή τι κάνεις? Αρχίζεις και μετράς τα χιλιοστά νερού, βλέπεις πόσες μέρες το χρόνο χιονίζει. Η αρχή πώς ήταν, ας πούμε? Η αρχή ήταν... Και γιατί το ερέθισμα?
Το ερέθισμα δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Ίσως βασικά θεωρούσαμε δεδομένο όταν ήμουν μικρός και νομίζω όλα τα παιδιά της ηλικίας μου ότι στην πόλη μας, στην περιοχή μας έχουμε χιόνι. Θεωρούνταν δεδομένο και κάθε χρόνο ανεξαρτήτου ύψους χιονόπτωσης, χιονόστρωσης μάλλον, θεωρούσαμε ότι κάθε χρόνο θα βλέπουμε χιονοπτώσεις στην περιοχή μας. Αυτό που με εξήταρε ήταν η ένταση των φαινομένων. Κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια απουσιάζει ως φυσικό φαινόμενο ή τουλάχιστον ο ρυθμός εμφάνισής του είναι σχετικά περιορισμένος. Άρχισα να καταγράφω τις μετεωρολογικές ενδείξεις, τις μετεωρολογικές παραμέτρους μέσα από ένα θερμόμετρο το οποίο είχα στο μπαλκόνι του σπιτιού μου. Κατέγραφα τις μετρήσεις της θερμοκρασίας 5 φορές την ημέρα, τα ελάχιστα και τα μέγιστα, σημείωνα στο ημερολόγιο τα φυσικά φαινόμενα τα οποία σημειώνονταν, δηλαδή αν ήταν βροχή, άμα ήταν χιόνι, τις ώρες ηλιοφάνειας με κλασματική μορφή κάθε μέρα, εμπειρικά δηλαδή βλέποντας πόσες ώρες είχε ήλιο στην πόλη. Ώρες τώρα, όλα αυτά μιλάμε χρόνο, απαιτεί... Αυτό το έκανα περίπου 7 χρόνια. 7 χρόνια είχα κατά νου κάθε μέρα το τι συμβαίνει. Με το θερμόμετρο ήμουνα αγκαλιά, κοιμόμουν και ξυπνούσα. Ήμουνα ένας παρατηρητής καιρού. Ακόμα και όταν πήγαινα στο χωριό, πήγαινα με ένα θερμόμετρο με το οποίο έκανα βόλτες για να διαπιστώσω πώς μπορεί να συμπεριφέρεται η θερμοκρασία. Το τοποθετούσα πάνω στο κάγκελο ή πάνω σε δέντρο για να δω αν επηρεάζεται από πηγές θερμότητας. Ουσιαστικά έκανα τα δικά μου πειράματα. Και πάντα είχα απορία πώς είναι δυνατόν στο κέντρο της πόλης να είναι πιο ήπιος ο καιρός και πώς είναι έξω από την πόλη όπου τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή, οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις είναι διαφορετικές ή ακόμα και το ύψος του χιονιού στο κέντρο είναι λιγότερο συγκριτικά με έξω από την πόλη. Ήταν διάφορα πράγματα αυτά τα οποία είχα ως απορία και ο μόνος τρόπος για να λάβω απαντήσεις σε κάτι τόσο εξειδικευμένο ήταν να τα παρατηρήσω μόνος μου. Οπότε ουσιαστικά ξεκίνησα ένα είδος παρατήρησης το οποίο είχε μεγάλο βάθος χρόνου και έκανα κάποια πειράματα τα οποία μου δώσαν απαντήσεις χωρίς εγώ να έχω πρόσβαση σε μέσα, ούτε γνώση να διαβάσω βιβλία επίπεδου πανεπιστημίου σε μια ηλικία γυμνασίου. Οπότε ας πούμε ότι... Δύσκολο δηλαδή. Είχε δυσκολία το... Είχε δυσκολία κυρίως διότι έπρεπε να λάβω απαντήσεις μέσα από τον δικό μου πειραματισμό. Βέβαια αυτά γίναν πολύ πιο εύκολα όταν έφτασα σε μια ηλικία 17-18 χρονών που διάβαζα ουσιαστικά για το πώς συμπεριφέρεται το περιβάλλον και ποιοι είναι οι νόμοι της φυσικής, γιατί ήδη είχα διαπιστώσει κάποια πράγματα από τις παρατηρήσεις μου. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν αδιανόητο μετά από όλη αυτή την πορεία ως έφηβος και ως παιδί να μην ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτό. Δηλαδή, το νιώθεις σήμερα ότι το είχε η μοίρα σου. Ήσουν τόσο δεμένος με το αντικείμενο που δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα άλλο επαγγελματικά. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή μου αν εγώ εξασκούσα ένα διαφορετικό επάγγελμα. Και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ διότι δεν πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, στη μοίρα. Εκτιμώ ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει τα φυσικά χαρίσματα έτσι ώστε να διαμορφώσει το μέλλον του και όταν κάτι γίνεται με γνώμονα τη λογική του εκάστοτε ατόμου, τότε προδιαγράφει μια πορεία, ένα μέλλον, το οποίο δεν στηρίζεται σε παραμέτρους οι οποίοι διαμορφώνονται είτε από ανώτερες δυνάμεις είτε από κάτι ουτοπικό. Γι' αυτό εκτιμώ ότι ό,τι έγινε ως τώρα έγινε μέσα από μια πορεία η οποία είχε εργασία, είχε δουλειά. Ενδεχομένως αν έκανα κάτι άλλο θα ήταν από παράγοντες οι οποίοι θα διαμορφώνονταν από άλλες συνθήκες οι οποίες υπήρχαν και θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν. Αλλά επιδίωξα να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο διότι το αγαπούσα, με πάθιαζε
και συνεχίζει να μου χαρίζει ώρες εργασίας ποιοτικές, οι οποίες μου γεμίζουν την ημέρα ευχάριστα. Θα φτάσουμε προς το τέλος και στο τι, στο πόσο ωραία πράγματα κάνεις. Εγώ τώρα θέλω να μου πεις, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μελετάνε και παρατηρούν καταρχάς τον καιρό. Έτσι, υπάρχει μια τρέλα, όπως έχω καταλάβει, όσο μπορώ να καταλάβω. Άνθρωποι που αφιερώνουν τον χρόνο τους, όπως εσύ όταν έκανες έφηβος, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, που παρατηρούν τα φαινόμενα, τα στατιστικά κτλ. Θα μας πεις λίγο για αυτό το κομμάτι, γιατί και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να το κάνει αυτό και πώς φτάνουν κάποιοι από αυτούς, ένας από αυτούς εσύ, στο να μπορείς να επεξεργαστείς δεδομένα ώστε να κάνεις πρόγνωση. Να μας πεις και τι είναι η πρόγνωση. Γιατί πολλοί από εμάς μπορεί να έχουμε κατανοήσει λάθος τον όρο, γιατί είναι και λίγο παρεξηγημένος. Αντώνη, να σου πω ότι το ίντερνετ έφερε μεγάλη επανάσταση στον τομέα της μετεωρολογίας και της πρόγνωσης καιρού. Ήδη από τα σπάργανά του κιόλας, όταν πρώτο ξεκίνησα εγώ να έχω πρόσβαση στο ίντερνετ στην πόλη μας, στην Πτολεμαΐδα, γύρω στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, η πρόσβαση σε σελίδες καιρού του εξωτερικού, είτε το Weather Underground, είτε ήταν το Weather Channel, είτε το AccuWeather, γενικά δηλαδή μεγάλη κολοσσή και στυλοβάτες της επιστήμης της μετεωρολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτού του είδους η πρόσβαση άνοιξε νέους ορίζοντες. Και όταν κάποια στιγμή, γύρω στο 2001, αν δεν κάνω λάθος, έπεσα πάνω σε ένα group, σε ένα κανάλι της Yahoo, όπου μετήχαν σε αυτό Έλληνες, οι οποίοι είχαν ως ενδιαφέρον τον καιρό. Ήταν η Ελλάς Weather. Την παρατήρηση. Γενικά το ψώνιο τους ήταν ο καιρός. Δηλαδή ήταν ένας Γιώργος Βασιλιάδης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εκεί διαπίστωσα ότι δεν ήμουν μόνος μου, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον καιρό. Συγκλονιστική και φράση. Δεν ήμουν μόνος μου. Ναι, μέχρι τότε νόμιζα ότι ήμουν ένας Ροβινσόνας Κρούσος σε ένα νησί, ένας απομονωμένος άνθρωπος. Όταν διαπίστωσα ότι αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους και δεν σχολιάζουν τίποτα άλλο παρά μόνο τον καιρό, εκεί ήταν κάτι κοσμογονικό. Άνοιξε νέους ορίζοντες, διότι δημιούργησε γνωριμίες που βασίζονταν σε αυτό το αντικείμενο. Συναντιόμασταν κάθε χρόνο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μάλιστα το 2006 διοργάνωσα την Πανελλήνια Συνάντηση στη Βλάστη, όπου είχαν έρθει 120 άνθρωποι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αυτή η πολύ μεγάλη μετεωρολογική παρέα συμπεριελάμβανε, πέρα από ερασιτέχνες και επαγγελματίες ανθρώπους του χώρου της μετεωρολογίας. Κάναμε πολύ δυνατές φιλίες σε όλη την Ελλάδα. Κάναμε πολύ ωφέλιμες συζητήσεις και γνωριμίες με πολλούς ανθρώπους. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν διαφορετικό επαγγελματικό background. Προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές της χώρας, οπότε και διαφορετικές εμπειρίες. Παρόλα αυτά, μας συνέδαινε κάτι κοινό και μάλιστα ιδιαίτερα δυνατό, και αυτό ήταν η παρατήρηση του καιρού και το ενδιαφέρον μας για τα φυσικά φαινόμενα. Στην συνέχεια, διότι Συγγνώμη, αυτό είναι ένα χόμπι, είναι μια σχολεία για αυτούς τους πολλές εκατοντάδες ανθρώπους που... Ναι, είναι ένα χόμπι, είναι μια σχολεία καθημερινή, η οποία ποικίλει ανάλογα την φύση του καιρού. Υπάρχει περίπτωση να μην κοιμηθείς το βράδυ, διότι περιμένεις να αλλάξει ο καιρός κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε περιμένεις να δεις αν η πρόγνωση που έκανες θα επιβεβαιωθεί, είτε είναι σε ερασιτεχνικό βαθμό, είτε είναι σε επαγγελματικό βαθμό. Γενικά είναι ένα χόμπι το οποίο μπορεί κάποιος να το κάνει επάγγελμα. Πάμε και στο επάγγελμα. Τι είναι η πρόγνωση? Η πρόγνωση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της μετεωρολογίας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ο στόχος της μετεωρολογίας ως επιστήμη να παρέχει μια πληροφορία η οποία εκφράζεται στο τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες.
με τα μέσα τα οποία έχει διαθέσιμα η ανθρωπότητα, είναι εν δυνάμει ικανή η πρόγνωση καιρού μέσα από αριθμητικά μοντέλα να έχει μια καλή αξιοπιστία σε βάθος 3 ημερών και να μας δώσει μια καλή πρόγνωση καιρού στις 5 μέρες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενδεχομένως να μπορούσε να δοθεί μια πρόγνωση καιρού και πάνω από 5 μέρες, αλλά θα τολμούσα να πω ότι αυτή είναι μια εκτίμηση του καιρού, δηλαδή το τι θα κάνει από τις 5 ως τις 10 μέρες και αργότερα. Αν αναλογιστούμε την έννοια πρόγνωση καιρού ως διαφορετική έννοια από το αντικείμενο της μετεωρολογίας, θα έλεγα πως δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια μεγάλη οικογένεια δραστηριοτήτων υπό τη σκέπη βασικών αρχών της φυσικής της ατμόσφαιρας. Υπάρχουν όμως πλέον τις τελευταίες δεκαετίες τα μέσα, έτσι ώστε η πρόγνωση καιρού να γίνεται και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μετεωρολόγοι. Η έννοια προγνώστης καιρού, άλλωστε, χαρακτηρίζει αυτήν την δραστηριότητα, δηλαδή της πρόγνωσης που γίνεται, και με τις κατάλληλες γνώσεις που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να κάνει πρόγνωση καιρού, να είναι σε θέση να αξιολογήσει τα δεδομένα των προγνωστικών μοντέλων, λαμβάνοντας υπόψη του τόσο την μορφολογία του εδάφους, όσο και πώς συμπεριφέρεται ο καιρός με γνώμονα την ύπαρξη αυτής της μορφολογίας εδάφους. Οπότε θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει αυτά τα δεδομένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να δώσει την δική του πρόγνωση καιρού σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα για ένα συγκεκριμένο βάθος χρόνου. Βοήθαμε λίγο να καταλάβω τι θέλεις να πεις με τη χρήση των μαθηματικών μοντέλων. Δηλαδή, Τα προγνωστικά μοντέλα είναι ουσιαστικά... Υπάρχουν δεδομένα, αξιοποιείς παλιά δεδομένα και λες ότι με τις δεδομένες συνθήκες ποιες είναι οι πολλές πιθανότητες να γίνει ένα φαινόμενο. Τα προγνωστικά μοντέλα ουσιαστικά είναι λογισμικά, τα οποία προσομοιώνουν με μαθηματικούς τύπους, αριθμητικά δηλαδή, το πώς λειτουργεί, συμπεριφέρεται η ατμόσφαιρα, και ουσιαστικά τρέχουν περιπτώσεις για το πώς θα συμπεριφερθεί η ατμόσφαιρα σε μια γεωγραφική ενότητα. Αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να είναι διαφορετικές, έτσι ώστε να βγει κάποια στιγμή ένας μέσος όρος που θα δώσει την μέση τάση. Οπότε είναι ένα λογισμικό, ένα προγνωστικό μοντέλο καιρού, το οποίο βασίζεται στην αριθμητική, η οποία μέσω της αριθμητικής θα βγει η συμπεριφορά του καιρού. Δηλαδή έχει κάποιους τύπους που αξιοποιεί μέσα από το πώς συμπεριφέρεται η ατμόσφαιρα με γνώμονα τη φυσική. Ωραία. Η πρόγνωση είναι πρόγνωση σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορείς να είσαι βέβαιος. Τα μαθηματικά μοντέλα έχουν κατανομές, έχουν διάφορα, δεν μπορείς να είσαι βέβαιος. Στην αρχή της πορείας σου, της επαγγελματικής σου πορείας, σίγουρα, σαν Γιώργος Βασιλιάδης, μπορεί κάποιος, άκουγες διάφορα, άνθρωποι που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τι κάνεις, αφισβητήθηκες, δέχτηκες κάποια κριτική για προβλέψεις που μπορεί να μην ήταν 100%. Πάντως πρέπει να τονίσω το εξής. Ποτέ δεν είχα ως στόχο και συνεχίζω να μην έχω την καταξίωσή μου μέσα από την επιτυχία των προγνώσεων ή όχι. Ο στόχος και παραμένει βασικός πυλώνας είναι να είμαι ικανοποιημένος εγώ με το αποτέλεσμα, διότι για να κρίνει κάποιον που κάνει πρόγνωση χρειάζονται βασικά στοιχεία να διαθέτει. Έχεις δίκιο. Δηλαδή θα πρέπει να αφιερώσει καταρχάς χρόνο στο τι λέει αυτός ο οποίος λέει την πρόγνωση. Για να φέρω ένα παράδειγμα, το ότι θα αναφέρει κάποιος που κάνει πρόγνωση τη λέξη χιόνι, το χιόνι μπορεί να είναι είτε σημαντική ένταση, είτε μεγάλο ύψος να δημιουργήσει, ή να, απλά να πέσουν μερικές νυφάδες. Οπότε η περιγραφή ενός φυσικού φαινομένου, όταν αυτό αναμένεται να συμβεί, γίνεται υπό κάποιες προϋποθέσεις. Οπότε δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη περιγραφή για να δώσουμε την έννοια του τι θα κάνει. Απλά εσύ απευθύνθηκε στο ευρύ κοινό, που μπορεί να μην έχει γνώσεις, δηλαδή βγαίνοντας και στην τηλεόραση. Γι' αυτό, Αντώνη, το δελτίο το οποίο επιμελούμε έχει τη μεγαλύτερη, θα έλεγα, διάρκεια και χρόνο. Απευθύνεται σε μια έκταση περίπου 10.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων,
Ίσως είναι η μικρότερη περιφέρεια, νομίζω, της χώρας, της ηπειρωτικής χώρας, σίγουρα, Δυτική Μακεδονία. Παρ' όλα αυτά, το δελτίο μου σε καιρούς με εθρία είναι γύρω στα 3,5 λεπτά. Σε συνθήκες με κακοκαιρία μπορεί να φτάσει στα 10, 11 και 12 λεπτά. Οπότε, όταν κάποιος άνθρωπος αφιερώνει τόσο χρόνο για μια έκταση τόσο μικρή, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί μέσα υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία. Αυτή η πληροφορία ταξινομείται χωρικά σε γεωγραφικές ενότητες, ταξινομείται όμως και μορφολογικά. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου με διαφορετικούς παράγοντες θα συμπεριφερθεί ο καιρός σε μια περιοχή της Καστοριάς, για παράδειγμα, και διαφορετικά θα συμπεριφερθεί σε μια περιοχή της Πτολεμαϊδας, για παράδειγμα. Μην το λες εμένα, εγώ γνωρίζω πολύ καλά την αξία του και σε συγχαίρω γι' αυτό. Απλά ο τηλεθεατής, έτσι, στην αρχή, ποιες ήταν οι αντιδράσεις? Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που το αφισβήτησαν? Σε πείραξε αυτό, δεν ξέρω. Δεν έπεσε ποτέ στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, τα μηνύματα τα οποία λάμβανα και συνεχίζω να λαμβάνω από τον κόσμο είναι θετικά. Ξέρω περιπτώσεις τηλεθεατών στη Δυτική Μακεδονία οι οποίοι μου το έχουν αναφέρει ότι σημειώνουν σε χαρτάκι και το κολλάνε δίπλα στην τηλεόραση την ώρα του δελτίου, έτσι ώστε να το βάλουν για να δουν το δελτίο. Και ξέρω και τουλάχιστον το τηλεφωνικό κέντρο του καναλιού, το οποίο δέχεται κλήσεις όταν το δελτίο για κάποιο λόγο δεν προβάλλεται. Οπότε αυτό είναι δείγμα ότι... Επιβράβευσης μετά από 12 χρόνια στην τηλεόραση στη Δυτική Μακεδονία, ότι οι τηλεθεατές έχουν ένα εγχώριο, αξιόπιστο προϊόν να παρακολουθήσουν και μια πληροφορία με ένταση γνώσης, η οποία στόχο έχει να βελτιώσει την καθημερινότητά τους μέσα από την σωστή πρόγνωση καιρού. Που νομίζω ότι τέτοιο προϊόν, τέτοιο δελτίο δηλαδή, δεν υπάρχει σε όλες τις περιφέρειες, έτσι δεν είναι? Από όσον ξέρω, δεν υπάρχει σε καμία περιφέρεια. Σε καμία, άρα είναι μοναδικό. Τηλεοπτικά νομίζω ότι είναι το μοναδικό περιφερειακό δελτίο καιρού της ελληνικής τηλεόρασης και πιθανολογώ ότι είναι ένα από τα λίγα, ίσως στα δάχτυλα των δύο χεριών και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μου αλλάζει τη ροή της συζήτησης. Άρα αναγνωρίζετε αυτό και από τους ειδήμονες του κλάδου, φαντάζομαι. Δηλαδή, για να μου λες αυτό το πράγμα, σίγουρα θα είναι κάτι μοναδικό, όχι μόνο για μας στη Δυτική Μακεδονία, αλλά θα είστε δακτυλοδεικτούμενος με την καλή έννοια και από όλο το προγνωστικό κύκλωμα εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όλοι θα λένε στην Αθήνα ότι υπάρχει ένα, δες εκεί στην Πτολεμαϊδα, υπάρχει ένας τύπος. Τουλάχιστον οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τον καιρό γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Είναι γνωστό ότι το δελτίο καιρού που γίνεται στη Δυτική Μακεδονία τηλεοπτικά από το 2009 έχει μια σταθερότητα και συνέπεια, είτε μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Flash, είτε μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα για ένα διάστημα που γινόταν με τη συνεργασία μου στο West. Φυσικά και μέσα από τα social media επικοινωνία μου με τους ανθρώπους που με ακολουθούν, όπου δίνω τις εκτιμήσεις όταν υπάρχει κάποιο καιρικό γεγονός το οποίο θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα. Και ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε εντός ενός περιβάλλοντος το οποίο συνεχώς αλλάζει, είτε αυτό το ονομάσουμε κλιματική αλλαγή, είτε το ονομάσουμε κλιματική κρίση. Και έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή της Πτολεμαϊδας, όπου είδαμε τόσο μεγάλες καταιγίδες με όλες τις συνέπειες που προκάλεσε, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι η βαρύτητα της δουλειάς που κάνεις είναι τέτοια που ενδεχομένως μπορεί να κοστίσει την περιουσία ενός ανθρώπου ή ακόμα όταν η πληροφορία δεν είναι σωστή, μπορεί να τον θέσει ακόμα και σε κίνδυνο. Ή δεν είχες προτάσεις? Είμαι σίγουρος ότι θα είχες προτάσεις. Ναι, για να το κάνεις και σε άλλες περιοχές της χώρας ή να πας στην Αθήνα να το κάνεις. Ναι, υπήρχαν προτάσεις. Υπήρχαν προτάσεις, τις οποίες όμως τις απέρριψα διότι δεν ήταν βιώσιμες οικονομικά. Mm-hmm. Το να μετακινηθώ στην Αθήνα και να επιμεληθώ ένα δελτίο καιρού ενός κεντρικού τηλεοπτικού καναλιού έμοιαζε περισσότερο με ένα τζογάρισμα, ένα ρίσκο, παρά με κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι βιώσιμο.
Και ούτως ή άλλως η πρωταρχική μου σκέψη ήταν να παραμείνω στην Πτολεμαϊδα και να παραμείνω στην Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο προγνωστικά. Θα μπορούσα να εξασκήσω την πρόγνωση πανελλαδικά και από εδώ. Αλλά εκτιμώ ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους μπορώ και δραστηριοποιούμε. Οπότε οι ανάγκες στο να μετακινηθώ και να πάω κάπου αλλού δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Πόσοι άνθρωποι με την καλώς εννοούμενη τρέλα σου την κάνανε επάγγελμα και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σήμερα στην Ελλάδα? Δηλαδή, πόσοι βασιλιάδητες, εντός εισαγωγικών να μου επιτραπεί, υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα? Νομίζω ότι είναι πολλοίς κόσμος. Που επαγγελματικά το κάνουν. Επαγγελματικά μπορεί να μην είναι τόσο πολύ, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας από ένα διαφορετικό μετερίζει και όχι απαραίτητα πρόγνωση. Ενδεχομένως να είναι πάνω από 10 άτομα. 10 δεν είναι πολύ, είναι πολύ λίγο. Και κάνει και μοναδικό και το... Κάνει μοναδική και την πορεία σου. Το ότι υπάρχουν φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν τη Δυτική Μακεδονία προγνωστικά διαφορετική, αυτό ίσως είναι ένας λόγος που υπάρχει αναγκαιότητα σε μια πρόγνωση καιρού στη Δυτική Μακεδονία με υψηλότερο... Για περισσότερους λόγους συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Θα φέρω ένα βασικό στοιχείο, ένα παράδειγμα το οποίο ανέκαθεν τη Δυτική Μακεδονία την έβγαζε εκτός κάδρου πρόγνωσης. Το ότι βρισκόμαστε κλιματικά, η συμπεριφορά μας πολύ διαφορετικά από την υπόλοιπη χώρα. Θερμοκρασιακά βρισκόμαστε σε άλλα ταμπλό. Οπότε οι προγνώσεις καιρού που γίνονταν παραδοσιακά τις προηγούμενες δεκαετίες δεν κάλυπταν στο ελάχιστο τη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, ο όρος θα χιονίσει στα ορεινά συμπεριλάμβανε μια τεράστια έκταση στην Σωστά. περιοχή μας. Οπότε η απουσία πληροφορίας υπήρχε και αυτό ήρθε να καλύψει το δελτίο καιρού. Όταν μπήκα στο γραφείο σου, μιλούσες με έναν κύριο στην Αμοργό. Έχω αντιληφθεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κενό στο κομμάτι της πρόγνωσης και με την άποψη του εξοπλισμού και μιλούσατε για ένα μετεωρολογικό σταθμό, αν κατάλαβα καλά. Η Αμοργός μας πέφτει λίγο μακριά. Αλλά μέσω αυτού του παραδείγματος, αυτού σου του πελάτη, κατάλαβα ότι υπάρχει τεράστιο κενό στο κομμάτι της πρόγνωσης και της συλλογής δεδομένων. Νομίζω είναι πιο σωστό να το πούμε, της συλλογής δεδομένων, σε όλη την Ελλάδα, που σε έκανε να έχεις και παράπλευρες δραστηριότητες. Που παράπλευροι ήταν στην αρχή, τώρα μπορεί να είναι βασικοί. Παράπλευροι, συγκριτικά με το κομμάτι της πρόγνωσης καιρού. Με αυτό που έκανες, που ήταν η μοναδική σου σχολεία νωρίτερα. Έκανα και άλλα πράγματα γύρω από την πρόγνωση καιρού. Δηλαδή το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που ξεκινήσαμε το 2006 με το αστεροσκοπείο Αθηνών και σήμερα αριθμεί περισσότερους από 30 σταθμούς στη Δυτική Μακεδονία είναι ένα βασικό στοιχείο της δουλειάς και το πώς τα δεδομένα αυτά τα οποία εξάγονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, όχι μόνο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, είναι ικανά να δώσουν μια καλύτερη πληροφόρηση για το πώς συμπεριφέρεται ο καιρός σε μια περιοχή. Το 2015 λοιπόν ξεκίνησε η επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργήθηκε ο Στράβωνας, μια επιχείρηση η οποία είχε ως αντικείμενο την εμπορία και συνεχίζει να έχει την εμπορία και την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών αλλά και την παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών. Ξεκίνησε ως μια ιδέα και φτάσαμε πλέον στο ένατο έτος όπου το αντικείμενο της δράσης μας έχει επεκταθεί πέρα από τα όρια της Δυτικής Μακεδονίας σαφώς. Πας όπου σε πάρουν τηλέφωνο στην άλλη άκρη της Ελλάδας και εγκαθιστάς σταθμούς. Και θα μπορούσε να είναι η δράση αυτή και εκτός της Ελλάδας. Δηλαδή εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και μετεωρολογικών οργάνων με σκοπό την υποστήριξη διάφορων τομέων της οικονομίας. Η γεωργία, η βιομηχανία, ο τουρισμός, η πολιτική προστασία είναι ορισμένα από τα αντικείμενα στα οποία ολοκληρώνονται ορισμένες εφαρμογές της δουλειάς και γίνεται από την Ελλάδα, όπως είπες. Υπάρχουν και πιο μακρινά μέρη, να φανταστώ, από την Αμοργό που έχει εγκαταστήσει. Πού έχει φτάσει? Από το Δημότυχο μέχρι την Κρήτη.
Δηλαδή είναι τα πιο μακρινά σημεία στα οποία έχω φτάσει, αλλά δεν θα, αν προκύψει ανάγκη ακόμα και στο εξωτερικό, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Ωραία, κλείνω με κάτι πιο έτσι χαρούμενο, το πιο χαρούμενο, εντός εισαγωγικών γι' αυτό. Τη μέρα που παντρεύτηκα είχε τάση για να βρέξει πολύ. Και σε πήρα τηλέφωνο και μου εξήγησε τα δεδομένα, να πω ότι έπεσες μέσα στην πρόβλεψή σου, γιατί περίπου μία ώρα πριν το γάμο μου είπες ότι θα βρέξει, έβρεξε πάρα πολύ. Ο γάμος έγινε κανονικά και η δεξίωση. Είσαι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Σε παίρνουν, εγώ αισθάνηκα άσχημα εκείνη τη μέρα, γιατί λέω, συνειδητοποίησα πόσοι άνθρωποι θα τον παίρνουν, γιατί έχουν ένα δικό τους πρόβλημα, είτε για τα χωράφια τους, για τα δέντρα τους, είτε για το γάμο τους, είτε γιατί έχουν να κάνουν ένα ταξίδι κτλ. Και επειδή είσαι ένας άνθρωπος που κινείται μέσα στην πιάτσα, στην κοινωνία κτλ. Σε παίρνουνε φίλοι, γνωστοί, γείτονες. Ναι, με παίρνουν και έχω παντρέψει πολύ κόσμο. Μερικές ιστορίες. Έχω βαπτίσει πολύ κόσμο, χαριτολογώντας το λέω αυτό. Ναι, έχω δώσει πληροφορίες σχετικά με το πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες ώρες ή την άλλη εβδομάδα που γίνεται μια εκδήλωση, σε φίλους ή γνωστούς οι οποίοι με έχουν καλέσει, και εφόσον μπορώ να τους εξυπηρετήσω θα το κάνω. Και θα συνεχίζω να το κάνω. Είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζω την ανάγκη κάποιου εκείνη τη στιγμή που καίγεται να μάθει αν θα μπορέσει να κάνει μια εκδήλωση έξω. Αλλά είναι κάτι το οποίο, εφόσον μπορώ να το κάνω και έχω τον χρόνο, θα συνεχίζω να το κάνω και στο μέλλον. Το οποίο φαντάζει αδιανόητο, αν το σκεφτείς σε νεκρό χρόνο, ότι έχεις διαθέσιμο, εντός εισαγωγικών, διατεθειμένο είναι η πιο σωστή λέξη, έναν άνθρωπο που κάνει κάτι τόσο μοναδικό στη χώρα, έτσι, και τον οποίον τον έχεις άνθρωπο της διπλανής πόρτας, και εσύ φυσικά αυτό το κάνεις εξυπηρετώντας τους συνανθρώπους σου, τους φίλους σου κτλ. Και είσαι διατεθειμένος να τους εξυπηρετήσεις, είναι προς τιμήν σου αυτό. Γιατί που λέει ο λόγος, κάποιος άλλος θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το κάνει επαγγελματικά, ας πούμε, να το χρεώνει. Mm. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε συγχαίρω για αυτό που κάνεις. Είναι πραγματικά μοναδικό. Και είσαι ένας από τους ανθρώπους που, επειδή από το πουθενά δημιούργησαν μια επαγγελματική δραστηριότητα, ένα επάγγελμα, άνοιξαν ορίζοντες, είσαι από τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν το διπλανό τους. Γι' αυτό και πιστεύω απόλυτα ότι ταιριάζεις απόλυτα στη σειρά podcast που κάνει ο Πτολεμαίος. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συμμετοχή μου. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ακούτε τη σειρά podcast του Πτολεμαίος.gr. Η σειρά αυτή είναι μια ευγενική χορηγία της Watcrop, εταιρείας του Macquarie Green Investment Group. Η WattCrop, προσιλωμένη στις αρχές της αειφορίας, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους και επενδύει σε έργα πράσινης ενέργειας.